όλοι μας απόψε αυτούς τους κατανικτικούς ύμνους και αφεθήκαμε να απολαύσουμε τις όμορφες και ωραίες στιγμές που η ψυχή μας παρακολουθούσε αυτήν είναι τη μεσταγωγία. Εμείς. Και είναι η αλήθεια εμείς. πως αισθανόμεθα εμείς. από τα βάθη εμείς. της καρδιάς εμείς. μας εμείς. μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εμείς. στον Κύριό μας, εμείς. στη εμείς. φιλόστοργο μητέρα εμείς. την Εκκλησία, εμείς. η οποία με την ποιματική της φροντίδα μα εισήγαγε σε αυτές τις όμορφες και υπέροχες στιγμές κατά τις οποίες οι ψυχές όλων μας ζούνε τη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού. Και πράγματι, από το εσπέρας της Κυριακής, της Τυρενής ή της Συγχωρήσεως, όπως την ονομάζομαι, μας δόθηκε η ευκαιρία να μπούμε στο κατανικτικό πνεύμα της συγχωρησεως οπως την ονομαζουμε μας δοθηκε η ζωής της Εκκλησίας μας και με τον κατανικτικό εσπερινό να εισέλθουμε στη μεγάλη περίοδο της Τεσσαρακοστής κατά την οποία η Εκκλησία μας προσφέρει σαν ένα μέσο, σαν ένα εργαλείο αγιασμού την ευλογημένη και Θεοσταλμένη νηστεία γιατί ο θεσμός της νηστείας είναι θεόσταλτος θεσμός, είναι νόμος του Θεού, είναι η πρώτη εντολή του Κυρίου που δόθηκε στον άνθρωπο. Γιατί άμα άνθρωπος, άμα και νηστεία, αυτή ήταν η πρώτη εντολή στέρησης, αποχή από τον καρπό του δέντρου εκείνου που ο άνθρωπος θα γνωρίσει το πονηρόν και το αγαθόν. Και η παράβαση ήταν καταστρεπτική για τον άνθρωπο. Έχασε τον όμορφο παράδεισο και βρέθη εξόριστος και έξωθεν και μακρόθεν του παραδείσου έκλαιε γοερός θρηνούσε και έλεγε που ήμουν και που βρέθηκα ώστε βλέπετε η εκκλησία μας υπενθυμίζει εκείνη τη θλιβερή ιστορία του πρώτου ανθρώπου αλλά μας παρέχει και τη δυνατότητα με το να τηρούμε την εντολή του Θεού, την νηστεία, να επαναβρίσκομε τη θύρα και την πύλη του Παραδείσου έπειτα από τη θεία ενανθρώπιση του Κυρίου και έπειτα από τη σταυρική θυσία του Χριστού μας και έπειτα από την ένδοξον και λαμπροφόρον Ανάστασή Του. Μπήκαμε λοιπόν αδελφοί μου στην Ιστία και εσείς ευλογημένες ψυχές κρατήσατε το τριήμερο. Αυτά είναι τα στοιχεία της ταυτότητός μας. Αυτές είναι οι παραδόσεις του γένους μας και της φυλής μας. Όχι ασφαλώς τα καρναβάλια και οι δολοαντρικές πομπές, εορτές και πανηγύρις, γιατί βομβαρδιστήκαμε όλοι μας τις ημέρες αυτές. Οι σιρήνες του κόσμου μας έλεγαν «Ελάτε, ξεφαντώστε, γλεντίστε, διασκεδάστε, χορέψτε, μεθύστε, κόψτε κάθε φρένο, αποβάλλετε το, προσ... το προσωπείο της εδούς και της σοφροσύνης, κόψτε τα φρένα της εγκρατείας και απολαύστε τη ζωή σας». Αλλά ακουγόταν και η φωνή της εκκλησίας μας που έλεγε «Όχι παιδιά μου, τριώδιο δεν, μένει, δεν, δεν σημαίνει ξεφάντομα, τριώδιο δεν σημαίνει με και γλέμβια και διασκεδάσεις και διάπραξη παντός ανομήματος, αλλά τριώδιο σημαίνει περισυλλογή, τριώδιο σημαίνει προσευχή». Τριώδιο σημαίνει πνευματική ανάθεση. Τριώδιο σημαίνει νυφαλιότητα. Τριώδιο σημαίνει δέσματα εκλεκτά. Τράπεζα πνευματική για την ψυχή. Και εμεί στη φωνή τη Εκκλησία μα υπακούοντε βρισκόμαστε μέσα στον ιερό ναό και παρακολουθούμε απόψε αυτήν τη Θεία Μυσταγωγία και ύστερα από λίγο ο λειτουργός του υψίστου θα μας προσφέρει καλώντας μας να προσέλθουμε μπροστά στην ωραία πύλη με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Βεβαίως, η νηστεία είναι εφόδιο. Βεβαίω, η προσευχή είναι εφόδιο. Βεβαίω, η συμμετοχή μα στι ακολουθίε που μα παρέχει και κατά την πρώτη περίοδο τη νηστεία, αλλά μέχρι και τέλους μα παρέχει λατρευτικά εφόδια και εμεί παρακολουθούμε του χαιρετισμού, παρακολουθούμε τα απόδειπνα, παρακολουθούμε όλε αυτέ τι λατρευτικέ στιγμές της Εκκλησίας μας αλλά το σφοδιότερο όλων των εφοδίων είναι η μετάλλευση των αχράντων μυστηρίων είναι μυστήριο το οποίο θέσπισε ο Κυριός μας το αποκορύφωμα της αγάπης του Χριστού μας είναι το ότι και φεύγοντας από τον κόσμο αυτό μας άφησε τον εαυτό του μας έδωσε τον εαυτό του για σκεφτείτε όταν το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης τελούσε την ανέμακτη θυσία και τι έκανε και προσέφερε, και προσέφερε, το σώμα του και το αίμα του αφού ευλόγησε πήρε τον άρτον και τον ήλων και ευλόγησε τα τίμια δώρα που θα λέγαμε εμεί στη γλώσσα μας σήμερα είπε λάβετε φάγετε τούτο μου έστει το σώμα και επίσης είπε τι λάβετε πίετε τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο πείτε εις την εμήν Επιτρέψτε μου να εκφραστώ έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, εξερχόμενος της ωραίας πύλης ο ιερεύς, κρατάει τα άχραντα μυστήρια με τα αμαρτωλά του χέρια, όλοι μας με τα αμαρτωλά μας χέρια. Κρατούμε το ζωντανό Χριστό και εμείς αγγίζουμε τα χείλη μας αγγίζουν την Αγία Λαβίδα και παίρνουμε μεταλαμβάνοντες του σώματος και του αίματος του Χριστού παίρνουμε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό αλλά ακούω μερικές φορές κάποιες αντιρρήσεις μα είναι η Θεία Κοινωνία Νερό και κρασί για να πηγαίνουμε κάθε τόσο να κοινωνούμε. Και ποιοι είναι αυτοί που προσέρχονται και κοινωνούν. Είναι Άγιοι. Ε, μια φορά το χρόνο, δυο φορές το χρόνο το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι παράσημο που δίδεται στους νικητάς. Αλλά είναι φάρμακο που δίνεται στους πληγωμένους. Όποιος είναι τραυματίας θα πάρει το φάρμακο να θεραπευτεί. Δεν κοινωνούμε αδελφοί μου των αχράντων μυστηρίων γιατί είμαστε Άγιοι αλλά κοινωνούμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όταν κάποιος βαριά τραυματισμένος και όταν ακόμη κάποιος κάνει μια επίγουσα εγχείρηση και χρειάζεται αίμα, τι κάνει, έκκληση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να βρεθούν οι αιμοδότες για να σωθεί ένας άνθρωπος. Ε, αυτό κάνει η Εκκλησία, αδελφοί μου. Καλεί όλα τις τα πληγωμένα παιδιά από την αμαρτία για να τα δώσει το αίμα και να τα ζωντανέψει όταν βρισκόμαστε στις τελευταίες στιγμές και έχουμε ανάγκη της παρουσίας του Χριστού, τότε μεταλαμβάνουμε τι, του σώματος και το αίματος του Χριστού. Παίρνουμε στις φλέβες μας το θεϊκό αίμα για να ζωντανέψουμε, να ζωογονηθούμε να ανοίξουν τα μάτια μας, να αποκτήσουμε δυνάμεις, να ισχυροποιήσουμε τη θέλησή μας, να αγωνιστούμε, να αγιαστούμε, να σωθούμε, να κερδίσουμε τη βασιλεία των ρουανών. ούτε όμως και αυτό που συμβαίνει γιατί κάποιος μου γράψε ένα γράμμα και μου ανέφερε ένα περιστατικό ότι πήγε ένας από τους ποιμένες της εκκλησίας μας και τους παρότρινε όλους να κοινωνήσουν των αχράντων μυστήριων τους πίεζε και εκείνοι απροετοίμαστοι δεν τολμούσαν Μα τους λέει ελάτε δική μου προσωπική ευθύνη. Όχι. Χρειάζεται και προετοιμασία. Δεν μας λέγει ο λειτουργός του υψίστου χωρίς φόβο, αλλά τι, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Πρέπει να κάνουμε και μια σχετική προετοιμασία. Πρέπει να είμαστε νυφάλοι, πρέπει να είμαστε ειρηνικοί πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει ορισμένες υποθέσεις. Βεβαίω και να νηστεύσουμε, γιατί και η νηστεία μας βοηθεί στο να ετοιμαστούμε ψυχικά, να γρηγορήσουμε πνευματικά και να ανάψουμε μέσα τον πούθο και τη λαχτάρα, να δεχθούμε τον βασιλέα των απάντων. Όχι χωρίς προετοιμασία. Όταν ο Κύριος μας λέει δεν θα εισέρθετε στο ναό, αν δεν λύσετε το, το δεσμό του μίσους, της κακίας της έχθρας που έχουμε τον αδελφό μας να μη εισέλθουμε όταν εμείς έχουμε και τέτοιους δεσμούς αμαρτωλούς πρέπει να έχουμε τακτοποιηθεί πρέπει να, να έχουμε εμείς συγχωρεθεί, να συγχωρηθούμε με τους αδελφούς μας και αφού έχουμε την ευλογία του πνευματικού πατρός τότε να προσερχόμεθα για να μεταλάβουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Λοιπόν, εμείς κοινωνούμε και τώρα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας παρέχει τη δυνατότητα να κοινωνούμε συχνότερα. Η καθιέρωση της λειτουργίας των προηγιασμένων των τιμιών δώρων, ναι, γι' αυτό ακριβώς γίνεται για να κοινωνούμε όχι από Κυριακή σε Κυριακή αλλά πότε να κοινωνούμε και ενδιαμέσως όποιος λαχταράει να έχει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό αυτός θέλει να, να βρίσκεται πάντοτε και στον Ιερό Ναό και στα τελούμενα μυστήρια της Εκκλησίας και προπαντός στο τελούμενο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επομένως μία προετοιμασία πνευματική, μία κάθαρση από το λουτρό της Ιεράς Εξομολογήσεως και μία ευλογία του Πνευματικού Πατρός που θα μας ετοιμάζει να προσέλθουμε, τότε θα έχουμε ακατηγόρητο τη συνείδηση ότι προσερχόμεθα όχι για τη περιφρονούμε τον Χριστό, αλλά επειδή λαχταρούμε τον Χριστό να τον προσλάβουμε μέσα μας, στην καρδιά μας, το αίμα μας για να είμαστε θεοφόροι και να μπορούμε να αισθανόμεθα δυνατοί και ισχυροί εξερχόμενοι να νιώθουμε ότι είμαστε λέοντες, πυρπνέοντες όπως ακριβώς λέγει σε μια από τις ευχές εδώ να, προσε... να εξερχόμεθα και να λάμπει το πρόσωπό μας όπως έλαμπε το πρόσωπο του Θεόπτη Μωυσέος ανέβηκε στο όρος συνομίλησε με το Θεό και έλαμπε το πρόσωπό του κατερχόμενος από το όρος συνά δεν μπορούσαν να τον αντέξουν οι Ισραηλίτες και τον παρακάλεσαν να καλύψει το πρόσωπό του για να προχωρήσει ανάμεσά τους έτσι είμαστε αδελφοί μου όταν κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων Αυτά είναι τα πλεονεκτήματά μας. Αυτή είναι και η χαρά μας. Αυτά είναι τα ειδέσματα. Αυτός είναι ο παράδεισος. Αφού μέσα στην καρδιά μου έχω τον Χριστό. Έχω παράδεισο. Επομένως, αυτό που έχουμε όλοι μας ως χρέος, τις ημέρες αυτές ιδιαιτέρως να βρισκόμαστε σε μία συνεχή και αδιάκοπο εγρήγορση και να έχουμε μέσα στις καρδιές μας για τις όλες τις δύσκολες στιγμές ο, διάβολο Ορι... ο διάβολος ως Λέων Οριόμνιο ζητεί τι να καταπεί βγάζει αφρούς από το στόμα του βγάζει φωτιές λύσαξε ο διάβολος τα σάρωσε όλα δεν έμεινε τίποτε όρθιο βρώμησε ο κόσμος χάνονται τα παιδιά μας και εμείς κοιμόμεθα και πότε θα ξυπνήσουμε για να αρπάξουμε και εμεί τα άρματα, τα πνευματικά άρματα, να αγωνιστούμε και να διασφαλίσουμε τη δική μας πνευματική υπόσταση, τη οικογένεια μας. Ασφαλώς μπαίνουν μέσα τα βρώμικα προγράμματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και μας λένε, μα τι φταίμε εμείς, φταίει η οικογένεια που δεν συμμαζεύει τα παιδιά της και δεν, δεν... παιδαγωγεί τα παιδιά της. Μα εσείς μπαίνετε κύριε στο σαλόνι μας, στο υπροδωμάτιό μας και μας βρωμάτε τον τόπο. Όλο ο κόπρος των Αθηνών έρχεται μέσα στα δωμάτιά μας και στα σαλόνια μας. Και μας λέτε, δεν λέω ότι δεν ευθυνόμεθα, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και δεν φαντάζομαι τώρα στην περίοδο της Αρακουστής να τα αφήσετε ανοιχτό το, το κουμπάκι. Νηστεία σημαίνει και αποχή από την αμαρτία. Νηστεία σημαίνει και κλείσιμο την τηλεόραση για 40 μέρες. Αν θέλετε να κάνουμε νηστεία σωστή. Τώρα τι θέλω να σας πω άλλο. Τελείωσα. Είναι η κυρή δύσκολη. Φτάσαμε σε ημέρες χαλεπές. Και εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να ξυπνήσουμε και να γρηγορήσουμε. Να σταθούμε μέσα στην εκκλησία χρησιμοποιώντας όλα τα εφόδια που θα μας παρέχει η Εκκλησία κατά αυτήν την περίοδο και ψάλλοντες και άδοντες και ευχαριστούντες και δοξολογούντες τον Κύριο για αυτό που είμαστε με όλη την αμαρτωλοσύνη μας με όλες τις πτώσεις μας με όλες μας τις αμαρτίες μας όμως ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αν δεν ήμασταν μέσα στον Ιερό Ναό και δεν ήμασταν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δεν είχαμε γνωρίσει το φως του Ευαγγελίου, δεν είχαμε διαβάσει τον νόμο του, δεν είχαμε συνδεθεί λατρευτικός και μυστηριακός με την Εκκλησία που θα ήμασταν αλήθεια. Έχουμε ελπίδα, έχουμε όραμα, έχουμε μέλλον, έχουμε ονειότητα. Ψηλά τα λάβαρα, μη φοβάστε, το κακό θα παταχθεί, θα το νικήσει ο νοικοποιός Χριστός. Το αρνίον το θα νικήσει. Αυτός που εξήλθε το αρνείο των σφαγμένων ή να νικήσει τον κόσμο. Ο Χριστός θα νικήσει. Και εμείς είμαστε του Χριστού και θα πανηγυρίσουμε μαζί με τον Χριστό τη νίκη κατά του διαβόλου και του κράτους αυτού που διέσυνε τον άνθρωπο και κατέστρεψε την ανθρώπινη κοινωνία και μας οδήγησε σε αδιέξοδα και φτάσαμε να ζούμε στην κόλασή μας πριν από την κόλαση αδελφοί μου τελείωσα σας εύχομαι με όλη την καρδιά μου καλή δύναμη στον αγώνα σας καλή σαρακοστή και κάθε ευλογία και επιτυχία ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτής αυτή που είναι η προετοιμασία για να βρεθούμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα για να συμμετάσχουμε στα, στα σεπτά πάθη του Κυρίου μας και στην ένοξο αυτού Ανάσταση. Αμήν.